Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το ραβανί με καφέ. Θα φτιάξουμε ένα μοναδικό ραβανί που όντως θα βγάζετε ένα γλυκάκι συνοδευτικό με τον καφέ σας σιροπιαστό και θα ισορροπεί τέλεια. Επειδή το ραβανί μου αρέσει πάρα πολύ, έχω κάνει και κανονική εκδοχή, ήθελα να σας κάνω κάτι ιδιαίτερο. Το να βάζουμε μαστίχες και πράγματα περίεργα μέσα στο ραβανί πολλές φορές καταστρέφουν το γλυκό. Με τον καφέ, πιστέψτε με, θα γίνει κάτι μοναδικό, πολύ ισορροπημένο και μια συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Για το ραβανί με καφέ θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 300 γραμμάρια νερό. Για το ραβανί θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 4 βιολογικά αυγά μεσαία, χρυσά αυγά, 2 βανιλίνες, 125 γραμμάρια σπορέλαιο, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 100 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 2 κουταλιές της σούπας baking powder, 25 γραμμάρια στιγμιαίο καφέ και μία πρέζα αλάτι. Για το frosting θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μασκαρπόνε, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου. Φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό, οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε ποιο είναι, Διονύση? Ναι, καλά, εντάξει. Καληνύχτα. Βάζουμε το σιρόπι πάνω στη φωτιά και περιμένουμε μέχρι που να πάρει πράσι και ίσα ίσα να λιώσει ζάχαρη. Έχει μόνο νερό και ζάχαρη, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλετε αρωματικά γιατί κάνουμε ένα ραβανί με καφέ. Ό,τι και να βάλουμε ούτως ή άλλως θα υπερκαλυφθεί από τη γεύση του καφέ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε ούτε βανίλια, ούτε λεμόνια, ούτε πορτοκάλια. Σκέτο νεράκι με ζάχαρη. Με το που λιώσει ζάχαρη και πάρει μία βράση στο σιρόπι, θα αφήσουμε στην άκρη. Όση ώρα γίνεται αυτό, πηγαίνουμε εδώ στο μίξερ, γιατί ένα ραβανί για να γίνει σωστά χρειάζεται μίξερ. Και τι θα χτυπήσουμε, φίλε Διονύση? Θα χτυπήσουμε όντως τα βουλάκια μας μαζί με τη ζάχαρη. Οπότε ρίχνω τη ζάχαρη μέσα και ένα-ένα τα βουλάκια μας. Αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βιολογικά αυγά από τα χρυσά αυγά. Παράγονται από κότες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες μέσα στον βιολογικό ελαιόνα σκούρτι. Χρειαζόμαστε μόλις 4 βουλάκια, 50. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να μην πέσει κανένα τσόφλι. Οπότε, σπάμε ένα βουλάκι εδώ. Κοιτάμε αν έχει τσόφια, δεν έχει, μέσα. 1, 2, 3, 4. Και τώρα η εξής ερώτηση. Τα αυγά πρέπει να είναι από το ψυγείο ή η θερμοκρασία δωματίου? Ποιος θα απαντήσει? Δεν έχουμε και πολλά άτομα εδώ μέσα, είναι 2-3 που φανταστείτε. Απλά το παίζω έτσι, λες και έχουμε πολύ κόσμο και δουλεύουμε. Ωραία, ποιος, εσύ Διονύση. Τυχαία, μέσα στα 100 άτομα που φάσισα να πει ο Διονύσης. Εκτός ψυγείου, γιατί? Το σιρόπι μας έβρασε, απλά στο λέω να το βγάλουμε, εντάξει. Λοιπόν, τα αυγά πρέπει να είναι όντως εκτός ψυγείου, που το είπε τυχαία ο Διονύσης, γιατί διωγγώνονται περισσότερο και καλύτερα. Άμα τα αυγά τα πάρουμε από το ψυγείο, δεν διωγγώνονται τόσο, και αυτό πρέπει να θυμάστε πάντα, ότι όταν χρησιμοποιούμε αυγά και θέλουμε να φουσκώσουν στο μίξερ, πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Χτυπάμε πολύ καλά τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά. Θα προσθέσω 2 βανίλια στο χτύπημα και αυτή τη φορά αντί για σιρόπι βανίλια θα βάλω βανιλίνη. Γιατί? Λοιπόν, θα σας πω. Έχω κάνει πειράματα για να καταλήξω σε αυτό το πράγμα. Τελευταίο καιρό όταν έκανα ραβανί, νόμιζα πάντα ότι το ραβανί καιγόταν στο ταψί. Δηλαδή μύριζε κάπως περίεργα στο τέλος. Και έλεγα, μα πάντα το ψήνω σε σωστή θερμοκρασία. Οπότε κάναμε πάρα πολλές δοκιμές, αλλάζαμε θερμοκρασίες, αλλάζαμε το ένα, αλλάζαμε το άλλο και τελικά δεν δούλευε τίποτα. Και καταλήξαμε ότι η βανιλίνη, γιατί η βανιλίνη έριξα τώρα, δουλεύει καταπληκτικά με τα σιροπιαστά. Δηλαδή η βανίλια σε σιρόπι που ρίχνουμε μερικές φορές όντως δεν κάνει δουλειά και καταστρέφει τη γεύση. Και σε συνταγές όπως αυτές, παραδοσιακές, ελληνικές, η βανιλίνη δουλεύει καλύτερα. Και σας το υπόσχομαι, στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι άριστο. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανιλίνη και τη συνέχεια θα τη δείτε. Και με το που αφρατέψουν καλά τα βουλάκια μας, θέλω να προσθέσετε σιγά σιγά μέσα το σπορέλαιο. Δεν υπάρχει λόγος και εδώ πέρα σε αυτή τη συνταγή να βάλετε βούτυρο, είναι τσάμπα χρήματα γιατί δεν θα δώσει γεύση το βούτυρο. Επειδή θα βάλουμε τον καφέ, ο καφές υπερτερεί από όλα τα υπόλοιπα και θέλω σιγά σιγά να ρίξετε μέσα στο σπορέλαιο, να ομογενοποιηθεί μαζί με τα αυγά και τη ζάχαρη. Χτυπάμε λίγο ακόμα, εδώ. Μέτρα στα 5, Διονύση. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, λοιπόν.
αυτό που θέλω να δεις είναι το φανταστικό αυτό αποτέλεσμα που πετύχαμε στα αυγουλάκια μας. Γιατί τα χτυπήσαμε πολύ ωραία με τη ζάχαρη, αφρατέψαμε και έχουμε κάνει μια υπέροχη μαρέγκα. Τη βλέπεις? Τέλεια. Τώρα, αυτή τη μαρέγκα τι δεν πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να τη ρίξουμε. Οπότε πρέπει όλα τα υλικά που θα ρίξουμε μέσα να τα ρίξουμε με αγάπη, φροντίδα και ευλάβεια. Γιατί μόνο έτσι θα βγει σωστό το γλυκό μας. Τα υλικά που βλέπετε είναι πολύ λίγα. Γιατί γενικά το ραβανί έχει τη φιλοσοφία ενός αέρινου παντεσπανιού με βάση το σιμιγδάλι. Θέλω να ενώσετε το σιμιγδάλι μαζί με το αλεύρι, εδώ. Να προσθέσετε το baking powder. Τον καφέ μας. Στιγμιαίο καφέ και αλατάκι. Τέλεια. Τις βανιλίνες τις έχουμε βάλει πριν στα αυγά γιατί θέλαμε να σπάσουν τελείως και να μυρίσει μέσα στο αυγό η βανίλια. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν να αναμειχθούν αυτά τα υλικά με τα υλικά μέσα του μπολ, το αυγό δηλαδή, θέλει αρκετό ανακάτεμα γιατί το σιμιγδάλι δεν είναι σαν το αλεύρι. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να απορροφήσει τα αυγά. Οπότε θα πέσει όγκος από τα αυγά μας, αλλά δεν θα πέσει τόσο πολύ που τελικά να χαλάσει το αποτέλεσμα. Άμα βάζαμε μόνο αλεύρι, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό και πολύ πιο αφράτο, αλλά δεν θα ήταν ραβανί. Το ραβανί πρέπει να έχει δάγκωμα, πρέπει να έχει σιμιγδάλι. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του γλυκού. Τώρα, όπως είναι, βρόχιδον, ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα με τα στερεά μας και κοιτάξτε εδώ, με μία κουτάλα, απαλά-απαλά ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω, ανακατεύοντας σιγά-σιγά, περιμένουμε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μας. Γενικά το σιμιγδάλι, επειδή έχει βάρος, έχει την τάση να πέφτει προς τα κάτω, οπότε σηκώστε το, ανακατέψτε το, ανακατέψτε το, ανακατέψτε το και σε αυτό το σημείο, άμα νομίζετε ότι είναι έτοιμο, κάντε ένα τελευταίο τεστ, πάρτε από κάτω και ουσιαστικά πρέπει να γίνει η υφή του μείγματος εδώ πέρα σαν ένα παγωτό στρατσιατέλα. Δηλαδή πρέπει να έχει την υφή παγωτού, κοιτάξτε. Το τέλειο ανακάτεμα πάντα γίνεται με αυτές τις κουτάλες, όχι με μαρίς. Οπότε, αφήνω το μείγμα στην άκρη, παίρνω το ταψάκι μου που είναι 25x32 και θα σεμιζάρω αντί για βούτυρο και αλεύρι. Με τι φίλε, Διονύση, άμα απαντήσεις αυτό σωστά, είσαι καταπληκτικός. Θεωρώ ότι δεν έχεις κάνει κανένα λάθος σήμερα. Πες. Τι. Μασκαρπόνε. Ωρε φίλε. Τόσο καιρό εδώ πέρα υποτίθεται ότι εσύ έπρεπε να είσαι ο καλύτερος μάγειρας από όλους. Και δεν ξέρεις τη διαφορά του σιμιγδαλιού με το μασκαρπόνε. Σεμιζάρουμε με σιμιγδάλι. Γιατί θέλουμε να γίνει τραγανό το ραβάνι γύρω-γύρω. Οπότε όταν κόβουμε κομμάτι, να έχει πολύ ωραίο κροκάντε αποτέλεσμα. Κοίταξε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Το βλέπεις? Τώρα, ό,τι περισσεύει, δεν το χρειαζόμαστε. Πάει πίσω. Βούτυρο. Σιμιγδάλι και πάμε να ρίξουμε όλο το μείγμα μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Μα είναι φανταστικό σαν μείγμα. Ο καφές τώρα, γιατί σε περίπτωση που αναρωτιέστε, θα μπορούσαμε να το διαλύσουμε μέσα άμα αφρατεύαμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και τον καφέ. Θα έβγαινε το μείγμα μας λίγο σκούρο, καφέ, να το πω έτσι. Εμένα δεν μου αρέσει έτσι. Μου αρέσει ο καφές να μείνει μέσα στο μείγμα και ουσιαστικά να κάνει μικρές βουλίτσες και να σκάει στο στόμα καθώς το τρώμε. Καθώς θα μπει το σιρόπι, πιστέψαμε θα διαλυθεί ο καφές, δηλαδή θα δώσει έντονη τη γεύση του καφέ παντού. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πετύχουμε αυτές τις διαφορετικές υφές. Θυμίζει πάρα πολύ το σιροπιαστό, το μυρμηγκάτο. Δεν ξέρω αν το έχετε φάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά με μισή ωρίτσα στους 180. Όχι, λάθος είναι η σχάρα. Και κοιτάξτε εδώ πώς την παθαίνεις. Όντως, τώρα κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι όντως άνοιξα το φούρνο μου και από 180 που ήταν προθερμασμένος, ο φούρνος τώρα πόσο έπεσε, φίλε Διονύση? Τι, 150, 100, 120, έχει πέσει πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα τώρα το γλυκό μου θα χρειαστεί τουλάχιστον 2-3 λεπτάκια παραπάνω. Για αυτό που έκανα, γιατί άνοιξα το φούρνο και περίμενα. Αυτό πρέπει να σας γίνει βασικός κανόνας. Όταν λέμε 25 λεπτά για μία συνταγή με 30, σημαίνει πως ο φούρνος είναι προθερμασμένος, ανοίγω, βάζω μέσα και ο χρόνος ξεκινάει από τότε. Θα γυρίσουμε πίσω όταν είναι έτοιμο το ραβανί, περίπου σε μισή ωρίτσα, και θα σιροπιάσουμε το ζεστό ραβανί με το σιρόπι που ήδη έχει κρυώσει. Το ραβανί ή ρεβανί, όπως το λένε στη Βόρεια Ελλάδα, έχει μακρόχρονη ιστορία και παρασκευάζεται σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Το βρίσκουμε με τριμμένη καρύδα ή με αμύγδαλα, αρωματισμένο με ροδόνερο, πορτοκάλι
ή λεμόνι και συνδυασμένο με παγωτό καϊμάκι. Στο Γαλαξίδι το φτιάχνουν με ρύζι. Το ρεβανί είναι το παραδοσιακό γλυκό της Βέρειας και η παραγωγή του ξεκινά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο μύθος λέει ότι πρώτοι το έφτιαξαν οι Αιγύπτιοι. Σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά του από τον Τούρκο ποιητή Ρεβανί, τον 16ο αιώνα, ο οποίος έγραφε με λιστάλαχτα γαστρονομικά στιχάκια που παρέπεμπαν στο σιροπιαστό γλυκό. Και το ραβανί μας είναι έτοιμο, καυτό-καυτό, το βγάζουμε από το φούρνο. Και τι έχουμε πει πάντα για τα σιροπιαστά, Διονύση? Δεν ρίχνουμε το σιρόπι κατευθείαν από την κατσαρόλα. Πάντα χρησιμοποιούμε μια κουταλίτσα, γιατί άμα το κάνουμε αυτό, θα κάνει τρύπα στη μέση και ουσιαστικά θα σπάσει το γλυκό μας. Επειδή είναι καυτό και εκείνη τη στιγμή το σιρόπι είναι κρύο, λειτουργεί σαν βαρύδι. Ειλικρινά, πέφτει, παφ και σπάει το γλυκό μας. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε σιγά σιγά να το σιροπιάσουμε. Διψάει αυτή τη στιγμή το γλυκό μας. Ας του δώσουμε το σιρόπι που θέλει τόσο πολύ. Εδώ. Αλλά σιγά σιγά. Ήρεμα τώρα θα περιμένουμε. Περίπου μισή ωρίτσα να ρουφήξει όλο το σιρόπι το ραβανί μας. Και αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι πάντα μα πάντα το ραβανί είναι πιο νόστιμο όταν το σερβίρουμε από το ψυγείο. Άμα έχετε χρόνο και περιμένετε να κρυώσει εδώ πέρα μία ωρίτσα και βάλετε 5-6 ώρες στο ψυγείο, το ραβανί θα είναι πιο νόστιμο. Αλλά εμείς θα γυρίσουμε πίσω σε μία ωρίτσα για να σας δείξω πώς είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και το ραβανί μας έχει τραβήξει όλο το σιρόπι και είναι σεξι και ωραίο και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε. Θα ετοιμάσω κάτι πολύ ωραίο να το σερβίρω και πρωτότυπο. Έχω στο ψυγείο μου παγωμένο μασκαρπόνε. Αλλά σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε μασκαρπόνε και θέλετε να βάλετε τυρί κρέμα, πηγαίνει μια χαρά. Τώρα χρειαζόμαστε ένα μπολάκι για να ανακατέψουμε το μασκαρπόνε μας με την άχνη ζάχαρη. Οπότε βάζουμε το μασκαρπόνε, ρίχνουμε άχνη ζάχαρη και λίγο βανίλια. Εδώ πέρα το σιρόπι βανίλιας θα κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Καλύτερα από τη βανιλίνη. Η βανιλίνη ομή έχει έντονη γεύση, ενώ το σιρόπι ομό έχει πάρα πολύ ήπια και σωστή γεύση. Ανακατεύουμε εδώ και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μία άλλη υφή και διάσταση στο ραβανί μας. Λοιπόν, όπως είναι, παίρνουμε όλη μας την κρεμούλα εδώ πέρα, τέλεια, τη βάζουμε σε ένα κορνέ, εδώ, αυτό το αφήνουμε στην άκρη και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πιστέψτε με, θα ισορροπήσει καταπληκτικά. Αντί για παγωτό, θα βάλουμε αυτή την υπέροχη κρεμούλα και θα γίνει τέλειο. Τώρα, ξεκινάω από εδώ. Τόσο ίσιο πια. 12 κομμάτια από ισορροπημένο ραβανί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει τον καφέ μέσα. Οπότε ο καφές γενικά ισορροπεί τη γλυκύτητα. Και άμα θυμηθείτε πολύ καλά τα υλικά που έχουμε βάλει σε αυτή τη συνταγή, δεν έχουμε βάλει σχεδόν καθόλου ζάχαρη μέσα στο κέικ. Το κέικ είχε ελάχιστη ζάχαρη, οπότε ό,τι ζάχαρη πήρε, την πήρε μόνο από το σιρόπι. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε ένα κομμάτι. Τι κομμάτι θέλεις, φαντάζομαι το μεσαίο, έτσι, το πιο δύσκολο. Μπράβο, ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διευκολύνεις. Αλλά σήμερα θα αποδείξω ότι είμαι άξιος που έβγαλα τη μέση μια χαρά κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Και ήρθε η ώρα να στολίσουμε αυτό το υπέροχο ραβανί. Πολύ απλά, το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να προσθέσετε λίγο κρεμούλα από εδώ στο πλάι. Δεν θέλουμε να το καλύψουμε τελείως για να υπάρχει μια ισορροπία. Το μασκαρπόνε είναι σχετικά γλυκό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα βγάζει μια τέλεια επίγευση. Και βέβαια ένα φλεράκι δυός μου εδώ για να κάνουμε πιο ολοκληρωμένο το γλυκό μας. Και είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Για το ραβανί με καφέ. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τη ζάχαρη και το νερό. Βράζουμε μέχρι να γίνει σιρόπι και το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη ζάχαρη, τα αυγά, τις βανιλίνες και χτυπάμε μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε σιγά σιγά το σπορέλαιο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ρίχνουμε στο αλεύρι το σιμιγδάλι, το baking powder, τον καφέ, το αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το μείγμα με το σιμιγδάλι στο μείγμα με τα αυγά και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά. Απλώνουμε βούτυρο και ρίχνουμε σιμιγδάλι σε ένα ταψί. Αφαιρούμε το σιμιγδάλι που περισσεύει και απλώνουμε το μείγμα του ραβανί. Στη συνέχεια το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Αφού ψηθεί, περιχύνουμε το ζεστό ραβανί με το κρύο σιρόπι και το αφήνουμε για 30 λεπτά να απορροφηθεί. Για το frosting, βάζουμε σε ένα μπολ το μασκαρπόνε,
τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και μεταφέρουμε την κρέμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Κόβουμε το ραβανί σε κομμάτια, στολίζουμε με το frosting, προσθέτουμε φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ωλαλα. Όταν κάνετε αυτό το σιροπιαστό, θα καταλάβετε πώς ισορροπεί τέλεια το σιρόπι με το υπόλοιπο γλυκό, γιατί είναι τόσο όσο. Και άμα φάτε μαζί με την κρέμα, πραγματικά θα φάτε ένα από τα πιο νόστιμα και ιδιαίτερα γλυκά που έχετε φάει. Δεν είναι σιροπιαστό πολύ, γιατί όπως βλέπετε το σιρόπι όλο το έχει πιει το γλυκό μας. Έχω βάλει τόσο όσο σιρόπι χρειάζεται συνταγή και πραγματικά δεν σε λιγώνει. Μπορείς να φας ένα κομμάτι σιροπιαστό και να πεις ότι δεν έφαγα και γλυκό. Θα έτρωγα κι άλλο ένα κομμάτι. Είναι μια τέλεια συνταγή. Ο καφές σας δώσει το κάτι της παραπάνω και σας υπόσχομαι ότι θα δικαιωθείτε αν ακολουθήσετε ακριβώς τα βήματα που έκανα κι εγώ στη συνταγή μου.